να σας καλωσορίσω στο Γενικό και να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας. Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να κάνουμε μια επανεκκίνηση στην ενημέρωση και στην προβολή φυτικής πλαστείου. Εγώ και ο κ. Φαζάκης θα σας κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση για τους στόχους, τους σκοπούς του ΚΙΣΠΕ. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω να σας παρουσιάσω πρώτα την διοικητική ομάδα του ΚΙΣΠΕ Λαστείου. Γιατί όπως γνωρίζετε, πίσω από κάθε επιχειρηματική προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη σκηνή και άνθρωποι πίσω από τη σκηνή. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουν ποιοι άνθρωποι βοηθάνε αυτή την προσπάθεια. Να τους ευχαριστήσουμε για αυτό την προσπάθεια που κάνουν και να πούμε ότι ο βαθμός επιτυχίας μιας τέτοιας προσπάθειας εξαρτάται από τα στελέχη αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τον πρωτεργάτη αυτής της προσπάθειας, το Μανώλη το Φαζάκη, είναι ψυχίατρος διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λασιδίου, Αγίου Νικολάου, και για 6 χρόνια πρόεδρος του ΚΙΣΠΕ Λασιδίου. Λόγω όμως της επικίνδυνης συνταξιοδότησης του μέχρι τέλος του χρόνου, επέλεξε να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου, παραμένει όμως στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΣΠΕ. Όταν πριν από 7 χρόνια περίπου ο Μανώλης Φαζάκης πήρε το ανέθεση 7η Κοινωνική Περιφέρεια Κρήτης να ιδρύσει το ΚΙΣΠΕ Λαστείου, είχε την ικανότητα να αντιληφθεί πολύ γρήγορα τη μεγάλη σημασία του ΚΙΣΠΕ σαν μια νέα δομή στο τομέα της ψυχικής υγείας. Προσωπικά πιστεύω ότι η ΚΙΣΠΕ ήταν κομμένη και ραμμένη σε αυτό που πιστεύει ο Μανώλης Φαζάκης, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνικο-οικονομική επανένταξη των ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα, ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα στην κοινωνία και στην οικονομία, κυρίως μέσα από την απασχόληση. Και έδωσε όλο τον εαυτό σε αυτήν την προσπάθεια. Και ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Μανώλης Φαζάκης έχει ανοίξει ένα καινούριο δρόμο στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ένα δύσκολο και δύσβατο δρόμο, γιατί τίποτα δεν ήταν έτοιμο. Δηλαδή δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία, δεν υπήρχε γνώση το πώς ιδρύσει, πώς οργανώνει το χρόνο της λειτουργίας, αλλά ΚΙΣΠΕ. Και έπρεπε για πολλά θέματα να ρωτήσουμε, να διαβάσουμε, να μάθουμε, να το σχεδιάσουμε. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο που άνοιξε ο Μανώλης Φαζάκης, εμείς το ακολουθούμε. Είδα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συμβολή. Η προσπάθεια αυτή του ΚΙΣΠΕ Λαστείου ήταν πολύ δύνατη συμβολή και πιστεύω ότι και μετά τις εξοδότησεις θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΚΙΣΠΕ Λαστείου και τις ψυχιατρικές τους γνώσεις αλλά και τις επιχειρηματικές τους γνώσεις. Γιατί ο Μανώλης Φαζάκης πέρα από ψυχιάτρος τώρα έχει γίνει και ένας καλός επιχειρηματίας. Έτσι. Αν θέλει δηλαδή να ανοίξει μια δική του επιχείρηση, θα είναι πολύ πιο εύκολο για τον Μανώλη να το κάνει παρά πριν. Θα συνεχίσω την παρουσίαση με την Σοφία τη Μαθιάκη. Η Σοφία Μαθιάκη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αναλάβει όλη την γραμματική υποστήριξη της διοίκησης του ΚΙΣΠΕ. Είναι ψυχολόγος και ασχολείται, πες μας τη δουλειά της Σοφία να μην κάνω κανένα λάθος. Είμαι σοκιογραφία ρετούσα της αστικής και δευτερικής εταιρείας Ξένος και παράλληλα είμαι και γραμματέας του ΚΙΣΠΕ. Τα τελευταία 3 χρόνια. Είδαμε τα καινούργια μέλη. Άρα το επαγγελματικό της συναφέρει το δικό μας. Άρα είναι πολύτιμη η συνεργασία της η συμβολή της στο ΚΙΣΠΕ Λαστείου. Θα συνεχίσω με την εκδεξιών καθήμενη, την Μαρία Τσίκλη. Η Μαρία Τσίκλη είναι διοικητικός στέλεχος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αποσπασμένη όμως στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου και από εκεί αποσπασμένη στον ΚΙΣΠΕ Λαστείου για κάποιες μέρες και ώρες. Και έχει αναλάβει με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα, την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΙΣΠΕ Λαστείου. Μάλιστα πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή, το οποίο, σε ένα θέμα το οποίο είναι... Είναι για τις κρίσεις και όσον αφορά το κομμάτι της κοινωνικής παρέντασης όσων εργάζονται στο κομμάτι της κοινωνικής. Ένα θέμα που είναι συνεχές με το αντικείμενό μας, που δείχνει βέβαια και τη μεγάλη αγάπη και το ενδιαφέρον της Μαρίας για τους κρίσεις. Πιο δεξιά μου κάθε η Ελίνα Νικολέα. Η Ελίνα Νικολέα είναι οικονομολόγος με διαδικές σπουδές στη διαφήμιση του μάρκετινγκ. Είναι συνεργάτητα στην Αξίλα Στίου και πρόσφατα έχει αναλάβει και το ρόλο της, της δημοσιότητας και της προβολής του Κίστολα Στίου. Έχουν μέχρι τώρα πολύ καλά αποτελέσματα και είναι και η οργανώτρια της σημερινής συνάντησης. Είστε όλοι ευχαριστημένοι, το καλό που σας θέλω και να γράψετε όλοι καλά λόγια. Γεια σας. Δημοκρατικά. Μια σας μιλήσετε και εδώ, είναι όλα τα στελέχη του καθέου ενηλικών, όλο το προσωπικό, με επικεφαλής τον Βασίλη τον Αφροδακό, που είναι υπεύθυνος προμηθειών και προσωπικού. Είναι η Λέλα, είναι η Ελένη, είναι η Άννα, είναι η Παναγιώτα και η Μαρίνα. Όλο το προσωπικό του ΚΙΣΠΕ. Και εδώ για την παρουσίαση θα πούμε λίγο στο τι είναι ο ΚΙΣΠΕ Λαστείου. Ο ΚΙΣΠΕ Λαστείου είναι ένας κοινωνικός εταιρισμός περιορισμένης ευθύνης του τομέα ψυχικής υγείας νομού Λαστείου. Αυτός είναι ο τίτλος του. Και ο διακριτικός τίτλος είναι ΚΙΣΠΕ Λαστείου Περίπλους. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο, 10 Απριλίου του 2014 και είναι ένας από τους 30 ΚΙΣΠΕ που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης του ΚΙΣΠΕ, επιτρέπεται να ιδρύεται ένας ΚΙΣΠΕ σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας. Με δεδομένο λοιπόν ότι σε όλους τους νομούς της χώρας, πέρα από το όνομά του ΚΙΣΠΕ Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένας τομέας ψυχικής υγείας, στην ουσία επιτρέπεται η ίδρυση ενός ΚΙΣΠΕ σε κάθε νομό. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, υπάρχουν 4 ΚΙΣΠΕ. Ανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και εμείς. Είναι μέρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΙΣΠΕ. Έχουμε ιδρύσει ένα δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο μας εκπροσωπεί στο κράτος. Προωθεί τα συμφέροντά μας, τα αιτήματά μας. Βοηθάει τους ΚΙΣΠΕ με ποικιλοτρόπος στην οργάνωσή τους, στην διοίκησή τους. Και μάλιστα πρόσφατα εγκρίθηκε για την Παλή Ομοσπονδία ένα πρόγραμμα από ΕΣΠΑ με ένα προϋπολογισμό 950.000 ευρώ που έχει στόχο, μάλλον οι βασικές του δράσεις έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της διοικητικής και διατηρητικής ικανότητας των ΚΙΣΠΕ, εκπαίδευση του προσωπικού των μελών του και εκπόνηση κάποιων πιλωτικών μελετών για να βοηθήσει τους ΚΙΣΠΕ να ιδρύσουν κάποιες δραστηριότητες. Δηλαδή εκεί που θέλουν να ιδρύσουν μια δραστηριότητα και δεν ξέρουν πού να ξεκινήσουν, πού να τελειώσουν, θα υπάρχει κάποιος οδηγός, κάποια μελέτη, η οποία θα μας κατευθύνει πώς να ξεκινήσουμε και πώς να τελειώσουμε μια τέτοια δραστηριότητα. Ο ΚΙΣΠΕ Λαστείου ανοίξει τον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δηλαδή μια κοινωνική επιχείρηση και είμαστε γραμμή στο Μητρό που διρεί του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα, ο ΚΙΣΠΕ, με βάση το καθεστικό του νόμου, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με εμπορική ιδιότητα, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και μονάδα ψυχικής υγείας. Το σημαντικό. Και αυτή είναι η ιδιότητα του ΚΙΣΠΕ Λαστείου, είναι ο καταλληλότερος να μας μιλήσει ο Μανώλης Φασάκης μετά από μένα. Μέλη του ΚΙΣΠΕ τώρα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ πέρα. Σαν συνεταιρισμός, ο ΚΙΣΠΕ έχει εγγεγραμμένα μέλη. Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι όλες τις τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι πάνω από 15 χρονών που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχοκοινωνικά προβλήματα και είναι λήπτες υπηρεσιών των κατατόπους κέντρων ψυχικής υγείας. Αυτά τα μέλη θα πρέπει να το ποστό των μελών αυτών στο σύνολο των μελών της ΚΙΣΠΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 35%. Η δεύτερη κατηγορία μελών του ΚΙΣΠΕ είναι επαγγελματίες υγείας, δηλαδή άτομα τα οποία εργάζονται σε τομές ψυχικής υγείας,
ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί του κίνου, συλλεκτέ κλπ. Το ποσό των μελών αυτών θα πρέπει να είναι μέχρι 45% του συνόλου. Και η τρίτη κατηγορία των μελών είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Φυσικά πρόσωπα όπως εγώ προσωπικά, νομικά πρόσωπα όπως ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι και ο μεγαλοεταίρος μας, έχει αγοράσει 100 εταιρικές μερίδες των 50 ευρώ την καθεμία. Στο κομμάτι τώρα αυτό, επειδή θέλουμε για πολλούς λόγους να έχουμε μέλη και δημόσιους φορείς, άλλους φορείς, έχουμε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα με την περιφερειακή Ροδαλαστίου, και τότε έχουμε ζητήσει να γίνουν μέλη μας. Το θέμα έχει κολλήσει στην νομική υπηρεσία της περιφέρειας, που θεωρεί, έχει γνωμοποιήσει ότι δεν μπορεί η περιφέρεια να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους κοινωνικούς συνδεσμούς. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ακόμα παγωμένο και ελπίζω κάποια στιγμή να ξεπαγώσει. Επίσης, στόχος μας είναι να γίνει μέλη μας και η υπόλοιπη δήμη του νομού Λαστείου και θα έχουμε μια σχετική επαφή μαζί τους. Οπότε, αυτό που συνεχώς κάνουμε είναι ότι διευρύνουμε τα μέλη μας και στις κατηγορίες. Αυτή την περίοδο είναι εγγεγραμμένο ενεργά μέλη Σοφία, 72 ενεργά μέλη. Και η Εκκλησία συμμετέχει. Και η Εκκλησία συμμετέχει, και το Λιμονί το Πλού νομίζω. Και η Μητρόπολη βέβαια. Και η Μητρόπολη, άρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα θέρων και μελών στο Γίσπερ. Ο Γίσπερ κοίτα από ένα εφταμελές διοικητικό συμβούλιο, που με βάση τον νόμο δύο από τα μέλη θα πρέπει να είναι να ανήκουν στην κατηγορία Α, που ήταν προηγουμένως. Εκτός από μένα, τον κύριο Φασάκη, τη Σοφία, στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει η Μαρία Γραμματικό, που είναι νοσηλεύτρια. Mm-hmm. Είναι ο Γιάννης ο Γυράκης. Yeah. Και από τη Σοφία είναι η Βέρα Υπεράκη και ο Σάββας ο... Να πούμε τώρα για τις δραστηριότητες του Κίσπερ. Οι δραστηριότητες του Κίσπερ μέχρι τώρα είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία συνεργεία καθαριότητας. Το ένα συνεργείο καθαρίζει τα γραφεία του Λεωφίδη εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Το δεύτερο συνεργείο καθαρίζει τα γραφεία τη ΤΟΜΗ, το Πρωτοτική Μονάδα Υγείας εδώ στον Νικόλαο, που είναι στον πρώτο όροφο του κτηρίου απέναντι. Και το τρίτο συνεργείο καθαρίζει τα γραφεία τη ΤΟΜΗ στη Σιδεία που στεκάζεται στο νοσοκομείο. Αυτές οι συμβάσεις είναι συνεχόμενες και μάλιστα την περασμένη Παρασκευή ανανεώθηκε η σύμβαση με την 7η Κοινωνική Περιφέρεια Κρήτης για να συνεχίσουμε την καθαριότητα των δύο τόμων για ένα χρόνο ακόμα με ένα πολύ καλό συμβατικό αντικείμενο. Και η δεύτερη δραστηριότητά μας είναι το καφέ ενηλικών. Το καφέ λοιπόν ενηλικών ιδρύθηκε το 2017, είναι φέτος η τέταρτη χρονιά που λειτουργούμε. Η ίδρυσή του και η χρηματόδοση ενός μεγάλου μέρους των λειτουργικών δαπανών έγινε με χορηγίες από το Υπουργείο Υγείας. Φέτος, λόγω της οικονομικής κατάστασης, μάλλον λόγω της κατάστασης, της υγειονομικής κατάστασης του κορονοϊού, προβληματιστήκαμε όταν πρέπει να ανοίξουμε. Τελικά είπαμε να ανοίξουμε έστω και αργά, ανοίξαμε 1η Ιουνίου. Και όχι μόνο ανοίξαμε, αλλά βελτιώσαμε και την εμφάνιση του καφέ ενηλικών, κυρίως στην εξωτερική. Εμπλουτίσαμε τα προϊόντα μας με πάρα πολλά ποιοτικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που παρέχουμε στους επισκέπτες μας. Και βέβαια η κορονίδα των προϊόντων μας είναι τα φαγωτά μας. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε περίπου 22 διαφορετικές γεύσεις, μεταξύ των οποίων φαγωτά από καθησυχήσου γάλα χωρίς γλουτένι, χωρίς λακτόζι, χωρίς γάλα, χωρίς ζάχαρη, συγγνώμη. Και βάλαμε και παγωτό βίγκαν, μεγάλα μυγδάλου και βρώμη. Πάμε πολύ καλά, αναλογικά δηλαδή με την οικονομική κρίση και την κρίση της πανδημίας, πάμε πολύ καλά.
και αυτό που θέλουμε στη συνέχεια είναι τη στήριξη και των τοπικών φορέων και των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια καφετέρια που λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Έχουμε μια μεγάλη γάμα προϊόντων που μπορούμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προτιμάται από τους ντόπιους. Και αν θέλετε, και ένας βασικός στόχος της σημερινής ενημέρωσης που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό. Να ισχυθεί ο ρόλος ενός μιας κοινωνικής καφετέρειας, δηλαδή ο στόχος της είναι καθαρά κοινωνικός. Έτσι, να μπορέσουμε να τα πάμε καλά. Τώρα, υπάρχουν πολλά μελλοντικά, πολλά σχέδια για το μέλλον. Όχι μόνο στο τραγικό, αλλά και στη συνθήκη στην Εράφυρα. Για παράδειγμα, πρόπερση ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη Σιτία να φτιάξουμε ένα μεσοκομικό, μια μεσοκομική μονάδα. Και μάλιστα είχαμε έρθει σε επαφή με τη Μονή του Πλού να μας παραχωρήσει μια κατάλληλη έκθεση. Το θέμα κόλλησε στη χρηματοδότηση. Υπήρξε μια εμπλοκή στη χρηματοδότηση και το έχουμε αφήσει προς το παρόν stand-by. Εμείς δεν ζητάμε δωρεές, δεν ζητάμε χορηγίες. Βέβαια, αν προκύψουν, είναι καλοδεχούμενες. Αυτό που ζητάμε από τους τοπικούς φορείς είναι δουλειά. Δηλαδή να μας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δραστηριότητες, να αναπτύξουμε θέσεις εργασίας για να δουλέψουμε τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αυτό ζητάμε. Και υπάρχει δυνατότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Δήμοι, η Περιφέρεια και οι Δημόσιοι Φορείς αναθέτουν υπηρεσίες, προμήθειες και εκτελούν έργα με βάση το νόμο 4412 για δημόσιες βάσεις. Ο νόμος λοιπόν αυτός έχει το άρθρο 20 που επιτρέπει σε ένα δημόσιο φορέα να κάνει μια διακήρυξη και να καλέσει μόνο κίσπε να υποβάλουν προσφορά. Αυτό αξιοποίησε δύο φορές η Δημοτική Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Την ευχαριστούμε γι' αυτό, δηλαδή πρόσφατα που έκαμε την δεύτερη διακήρυξη για τα γραφεία των ντόμι στον Ομόλα και στον Ομό Ρεθίνης, κάλεσε μόνο το κίσπε Ρεθίνης και το μόνο το κίσπε Λασιθίου. Και ο Ιωπή το ίδιο κάνει, ναι. Άρα δηλαδή ο Ιωπή και η Υγειονομική Περιφέρεια το κατάφερε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να το κάνει και ένας Δήμος. Τι θα μπορούσε να αναθέσει ένας Δήμος σε ένα κίσπε. Παράδειγμα λέω. Τον καθαρισμό κάποιων κοινόχρησων χώρων. Πλατείες, πάρκα κλπ. Τη διαχείριση ενός χώρου στάθμευσης. Χειρότερα παραδείγματα που ισχύουν σε άλλες περιοχές. Να την διαχείριση μιας παραλίας. Να τοποθετήσει ομπρελοκαθίσματα. Και αυτό δεν το ζητάμε να μας το κάνει δώρο. Να μας δώσει τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά και να αναλάβουν αυτές τις δραστηριότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές λοιπόν δραστηριότητες. Μάλιστα, μία από αυτές που είναι πάρα πολύ καλή, θα μπορούσε, εδώ στον Νικόλα θα μπορούσαμε να την είχαμε ξεκινήσει από το Μάρτιο, αλλά κόλλησε λόγω του κορονοϊού. Είναι μία δραστηριότητα την οποία δεν θα ήθελα να την αναγνωρίσω για γνωστούς λόγους. Δεν θέλουμε να κλέψουν τη διά μας κάποιοι ανταγωνιστές. Μόλις φτιάξουν τα πράγματα, θα την υλοποιήσουμε. Θα δώσει δυνατότητα για δύο τουλάχιστον άτομα να βρουν δουλειά. Και μάλιστα δουλειά γύρω σε απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν σκέψεις. Είμαστε σε επαφή συνεχώς με δημόσιους φορείς, με ιδιωτικούς φορείς, να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας με στόχο να βρουν δουλειά όσο είναι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος, ο κύριος στόχος του κίσπε Λασιθίου. Εδώ θα σταματήσω, θα μπορούσα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και διευκρινήσεις και θα δώσω το λόγο στον Μανώλη τον Χαζάκη να μας αναπτύξει το σημαντικό κομμάτι του κίσπε που είναι η λειτουργία του σαν μονάδα της κίσπε. Ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου ότι ήρθατε εδώ και δείξατε ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα εδώ του ΚΙΣΠΕ. Φυσικά τον Μπάμπη τον Αντωνικάκη, ο οποίος αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα ικανότερος και έχει πια στο πετσί και θα κάνει μια καλύτερη θα εξελίξει το ΚΙΣΠΕ, ακόμα περισσότερο.
και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, κυρία Ματιάκη, την γραμματέα μας, και όλους τους γνωστούς και άγνωστους και που είναι πίσω από το προσκήνιο. Με δύο λόγια θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα να σας δώσω το πλαίσιο, τι είναι τελικά προσοχής. Εσείς βλέπετε εδώ μια επιχείρηση, βλέπετε μια καφετέρια, βλέπετε το βιτσούλιο, όπως όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εδώ πέρα της περιοχής. Και από την μεριά ακούτε για ψυχτή υγεία, για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα κλπ. Αυτός ήταν ο σκοπός μας και πιστεύω ότι έχει επιτευχθεί για την παρούσα φάση. Να είμαστε ισότιμοι με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Είμαστε ευθέως μπροστά στον ανταγωνισμό, αντρίκια, παλεύουμε, ανταγωνιζόμαστε κλπ. Προσπαθούμε μέσα από μια άμυλα να γίνουμε καλύτεροι και εμφανισιακά και επί της ουσίας. Και έχει γίνει μια πολύ καλή όθηση τώρα τελευταία και με τον Βίλη τον Αγκολακό και φυσικά με τον Ιωτοντακάλη τώρα τελευταία και πιστεύω να πάμε ακόμα περισσότερο καλύτερο. Εμείς είμαστε μια υβριδιακού τύπου επιχείρηση η οποία είναι από μια μεριά επιχείρηση οικονομική που διέπεται από όλους τους νόμους τους οικονομικούς του Υπουργείου Εργασίας κλπ. Και επίσης είμαστε και μονάδα ψυχικής υγείας από την άλλη μεριά. Πώς παντρεύονται αυτά? Παντρεύονται, μπορούν να παντρεύονται, να υπάρχουν έτσι. Για την ιστορία θα σας πω ότι στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δηλαδή του να κλείσουν τα ψυχιατρία στην Ελλάδα, αυτά τα βαριά άσυλα που υπήρχαν, και να γίνουν οι ψυχιατρικές κλινικές στα γενικά νοσοκομεία, να βγει ο κόσμος έξω ή να θεραπεύεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και να μην όποιος αρρωσταίνει να μην αντιμετωπίζεται με το χείριστο τρόπο εύκολα να κλείνεται σε κλειστές δομές όπου είναι αιδρυματοποιημένο. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση λοιπόν έσπασε αυτό το κατεστημένο που υπήρχε, το ψυχιατρικό κατεστημένο που υπήρχε στην Ελλάδα και ήταν πολύ πίσω σε σχέση με την Ευρώπη. Βοήθησε λοιπόν η Ευρώπη στο να αναπτυχθεί, να ενισχυθούν οι ντόπιες φωνές που μιλούσαν για αλλαγή του πλαισίου θεραπείας ασθενών πια. Και όχι ισότιμων ασθενών. Και έχουν γίνει πάρα πολλές δομές. Αν σκεφτείτε από το 80 και μετά, όσοι είστε παλαιότεροι, έχει γίνει μια επανάσταση. Η οποία βέβαια συνεχίζεται. Και ένα προχωρημένο προϊόν αυτής επανάστασης μας κλείσε εδώ τώρα. Λοιπόν, για να κλείναν τα ψυχιατρία θα έπρεπε να αυτοκτούν δομές στην κοινότητα, αρκετές. Κέντρα ψυχικής υγείας, κλινικές μονάδες, ψυχοτροφία, διάφορα. Βέβαια υπάρχουν μονάδες που είναι απαραίτητες για ανθρώπους εσωτερικούς. Αλλά μέχρι εκεί, για ανθρώπους που έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα πολύ σοβαρά, που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνοι στην κοινότητα. Για όλους τους υπόλοιπους, γενικά τον ασθενή που αρρωσταίνει, τον νέο άνθρωπο κλπ. Έτσι η πορεία που ακολουθείται είναι να θεραπεύεται. Οι σύγχρονες μέθοδες θεραπεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα φάρμακα είναι καλύτερα και πλουσιότερα και ελαφρύτερα. Αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κυκλοφορούν στον δρόμο και να μην βλέπετε, να μην καταλαβαίνετε αν κάποιος έχει ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή όχι. Ενώ παλιά περπάταγαν μαγκωμένοι, να τρέχουν τα σάλια τους, να ανέκφερουν στο προσωπείο και όλα αυτά. Το οποίο ήταν εντελώς στιγματιστικό. Τώρα πια αυτό το φαινόμενο έχει σχεδόν καταρριφθεί, αλλά δεν έχει καταρριφθεί από μόνο από αγώνια και από προσπάθειες πολλών ανθρώπων. Και υπήρχαν και προοδευτικοί άνθρωποι στο Υπουργείο και έφτιαξαν τον νόμο στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, όπως έλεγα προηγουμένως, τον νόμο που διέβη μια κοινωνική επιχείρηση που να απασχολεί ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Λοιπόν, από το 1999-1927-16 ξεκίνησε με αυτή τη λογική να απασχολήσει ανθρώπους, γιατί αρκετοί άνθρωποι καταλάβαιναν ότι η εργασία και η υγεία έχουν μια συσχέτιση, μια ισχυρή συσχέτιση. Λοιπόν, πράγματι, και το βλέπετε και εδώ, φαντάζομαι, έτσι,
δεν υπάρχει τίποτα, δεν διαφέρει κανένας ο ένας από τον άλλον, όλοι είμαστε το ίδιο. Παρ' όλα αυτά γίνονται θεραπείες, γίνεται αντιμετώπιση προβλημάτων και εργασιακά η εργασία συμβάλλει στο να βελτιώνεται όχι μόνο η οικονομική κατάσταση του ατόμου, αλλά και η κοινωνική του κατάσταση και η ψυχολογική του κατάσταση. Η εργασία δηλαδή είναι προστατευμένη κατά έναν τρόπο εργασία, γιατί υπάρχουν συνθήκες προστατευμένης εργασίας, αυτή βοηθάει στην ψυχική υγεία. Συνθεραπεύει. Δεν είναι βέβαια το πρώτο, δεν είναι το πρώτο, αλλά είναι συμβάλλει στο να ολοκληρωθεί η θεραπεία ενός ανθρώπου και να επανενταχθεί γειτονικά, οικονομικά και κοινωνικά στην κοινωνία. Έτσι. Ανεξαρτήτως αν μια ψυχική διαταραχή μπορεί να έχει κάποια χρονιότητα. Αυτές ο ρόλος της εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό υποστηρίζεται και θεωρητικά από τις θεωρίες των συστημάτων και την οικογενειακή θεραπεία, που είναι οι πιο μοντέρνες θεωρίες γύρω από τα κοινωνικά δρόμενα και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου μιλάνε, μια βασική αρχή είναι ανάλογα στο πού θα βρεθεί το άτομο, ανάλογα δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, αναπτύονται οι ιδιότητες συμπεριφοράς. Αν κάποιος είναι σε ένα χώρο που δεν εργάζεται και κάθονται όλοι και απλώς τους ταΐζουν, θα βγει τεμπέλης. Εάν είναι σε ένα χώρο τον βάζεις να δουλέψει κάπου με προστατευμένο τρόπο, θα του βγουν οι ικανότητες του για εργασία. Μα αυτό όμως μετά η συνθετική συνέπεια αυξάνει την αυτοπεποίθηση, αυξάνει την αυτοεκτίμηση του ατόμου και αμέσως η συμπεριφορά του ατόμου αλλάζει. Δεν είναι ο κατατρεγμένος, ο απομονωμένος, ο δυστυχισμένος που, που δεν κάνει παρέα με τους άλλους και είναι φυγάλι δεν το κάνει και όλα αυτά. Λοιπόν, άρα υπάρχει συνθεραπεία. Αυτό εμείς εφαρμόζουμε εδώ. Βέβαια σε μια επιχείρηση που έχει οικονομικά πλαίσια δεν μπορείς να έχεις μόνο ανθρώπους που έχουν κάποιο ιστορικό. Έτσι, έχουμε μια μειχτή κατάσταση από εργαζόμενους. Όπως είναι και μειχτοί και οι μέτοχοι, έτσι είδατε πως είναι ο κύριος Δονακάκης και είναι κατηγορία. Κάτι υπάρχει, κάποια χημεία υπάρχει. Κάνουν καλέσαμε, δεν είδατε. Κάθε Δευτέρα λοιπόν και Τετάρτη θα έχουμε 7 με 9 έκπτωση 20% σε όλα τα λουλούχα και την Παρασκευή θα έχουμε το Cocktail Ladies Night. Όπου οι κυρίες, όπου οι κυρίες. Θα παίρνει ένα κοκτέιλ και ένα κερασμένο.